μετακόμισα και είπα να κάνω βίντεο. Το σπίτι είναι ακόμα με τις κούτες, δεν έχω τελειώσει τη μετακόμιση, αλλά δεν έχει σημασία. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να ξαναρχίσω τα βίντεο. Πάει τώρα λίγο καιρός που έχω κάνει κάποια. Πάντα το YouTube το βλέπα σαν χόμπι. Δεν το είδα ποτέ επαγγελματικά. Η δουλειά μου είναι άλλη. Προτεραιότητα έχει η δουλειά μου. Μετά είναι το να κάνω βίντεο. Ασχολούμαι πολλά χρόνια. Γιατί έχω κάμερα από 2006 και έκανα κάποια βιντεάκια. Εννοείται εντελώς για την πάρτι μου, ξέρω εγώ. Το πρώτο μου βίντεο το ανέβασα το 2009 σε ένα άλλο κανάλι, σαν animation. Είχα φτιάξει κάποια πραγματάκια. Αυτό το κανάλι το έχω τώρα 10 χρόνια πρέπει να είναι. Έτσι κάνω λίγο έτσι έναν απολογισμό, λόγω ότι επειδή μετακόμισα, καινούριο σπίτι, καινούργια αρχή. Θα δείξω λίγο τους χώρους λιγάκι. Αυτό το σαλόνι. Νομίζω τα χρώματα έτσι είναι ωραία και αυτά. Εδώ θα το κάνω, θα δείξω έτσι, σαν στούντιο. Πρέπει να το φτιάξω. Δεν περίμενα, σας λέω, γιατί τα πράγματα δεν πήγαιναν και τόσο καλά. Δεν θα επεκταθώ γιατί δεν το κάνω ποτέ να μιλήσω για προσωπικά θέματα στο YouTube και αυτά. Οπότε δεν το κάνω και τώρα, αλλά το 2021 σίγουρα ήταν μια χρονιά η οποία δεν ήταν καλή. Αυτό βέβαια το άλλαξα. Τέλος πάντων, όλα είναι στο παιχνίδι. Πρέπει να φτιάξω τα βιβλία μου, που είναι πάρα πολλά. Τα CD, τα βινίλια. Αυτό είναι η προτεραιότητα, δηλαδή που θα έχω στο σαλόνι, αυτό με ενδιαφέρει. Βιβλία και CD και βινίλια. Αυτό είναι που νοιάζει το πρώτο πράγμα. Τώρα είμαι σε μια καλύτερη κατάσταση. Αυτό έχει σημασία. Το 21 ήταν μια πολύ άσχημη χρονιά. Πάρα πολύ άσχημη χρονιά. Βέβαια, με έκανε πιο προσεκτικό σε επιλογές, στα πάντα. Στα πάντα. Όσοι βλέπετε τα βίντεο μου, ξέρετε δεν έχω και ιδιαίτερο πρόγραμμα. Είμαι λιγάκι πιο όποτε μου έρθει να κάνω κάτι. Αυτό λίγο θα το φτιάξω, ευελπιστώ, από Σεπτέμβρη. Να ξέρετε ότι είμαι ένας άνθρωπος που κάνω αυτό που κάνω για μένα. Δεν κοιτάζω την αποδοχή. Γιατί έτσι είμαι και στη ζωή μου. Είμαι κάπως λίγο μοναχικός άνθρωπος. Οπότε η αποδοχή δεν είναι κάτι το οποίο με... δεν είναι πάνω-πάνω στις προτεραιότητες μου. Ο λόγος που πολύ που κάνω το βίντεο είναι για τη μετακόμιση. Το θυμάμαι όταν θα το βλέπω. Και γιατί είμαι σε μια καλή φάση όσον αφορά το επάγγελμα. Είμαι σε μια καλή φάση. Κάτι που δεν υπήρχε, δεν ήμουνα καλά στο παρελθόν.